1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Προς την κατεύθυνση μερικής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας θα κινηθεί, ως όλα δείχνουν, η εισήγηση της κυβέρνησης προς την Επιτροπή των Ειδικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο Μαξίμου θα εισηγηθεί αύξηση πληρότητας στα γήπεδα άνω του 50% επαναφορά των όρθιων στη διασκέδαση και επιστροφή των σχολικών εκδρομών. Ανάλογα αίτημα ως προς τα γήπεδα είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο η Επιτροπή δεν το ενέκρινε, διατηρώντας το πλαφόν του 10% επί της χωρητικότητας των γηπέδων με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, οπότε και θα συζητηθεί το θέμα. Ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του είπε πως αυτή είναι η βασική συζήτηση και με τους άλλους Ευρωπαίους Υπουργούς, ότι σταδιακά επιστρέφουμε στην κανονικότητα, τη στιγμή μάλιστα που η μετάλλαξη Όμικρον είναι μεν επικίνδυνη, αλλά δεν έχει την νοσηρότητα της μετάλλαξης Δέλτα. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, είπε σήμερα το πρωί όχι στους όρθιους, στην εστίαση και τη διασκέδαση, αλλά και στα καρναβάλια, και παρέπεμψε σε χαλάρωση των μέτρων από τον Απρίλιο. Στην Κρήτη χθες Κυριακή εντοπίστηκαν 1.001 κρούσματα και 10.853 πανελλαδικά. Στις 209 σήμερα οι νοσηλείες στο νησί, 3 οι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της νόσου στα νοσοκομεία του νησιού. Τη δική του μάχη με τον κορονοϊό δίνει από το Σάββατο στο νοσοκομείο Χανίων και ένα μωράκι που είδε το πρώτο φως της ζωής πριν από 10 ημέρες. Το βρέφος που συντίζεται κανονικά νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην μονάδα νεογνών του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Αναβλήθηκε η απόφαση του αμερικανικού FDA σχετικά με τη χορήγηση άδειας του εμβολίου Pfizer σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών, καθώς με βάση τα δεδομένα η χορήγηση 2 δόσεων σε αυτές τις ηλικίες έδειξε ανεπαρκή αποτελεσματικότητα. Στους 19.650.981 είναι οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στη χώρα μας. 1.173.098 οι δόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, με τις 449.013 να αφορούν σε άτομα που έχουν κάνει και τις 2 δόσεις. Η πανδημία μείωσε το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα κατά 6 μήνες. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει τραγικό έλλειμμα φροντίδας για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Η COVID φέρεται να συνδέεται με 1 στους 25 θανάτους στη χώρα. Το 2020 η COVID-19 ευθυνόταν για περίπου 5.000 θανάτους, 4% του συνόλου των θανάτων στην Ελλάδα. Έως το τέλος Αυγούστου του 2021 καταγράφηκαν 8.680 επιπλέον θάνατοι, που στη συντριπτική πλειονότητά τους αφορούσαν σε άτομα ηλικίας 60 ετών και πάνω. Στάση εργασίας την Τετάρτη και την Παρασκευή 16-18 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, ενώ για τις 23 Φεβρουαρίου έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανυγειονομική απεργία. Οι εργαζόμενοι λένε μεταξύ άλλων όχι στην εντατικοποίηση και τα χιλιάδες χρεωστούμενα ρεπό, την ίδια στιγμή που χιλιάδες συνάδελφοί τους, όπως τονίζουν, παραμένουν σε αναστολή εργασίας και απειλούνται με απόλυση, όπως επίσης και στην επαναφορά των εργολαβικών εταιριών. Εκτεθειμένοι εργαζόμενοι νοσούντες με COVID-19, καθώς στις 14 ημέρες δέχεται χαρτί νόσης ίσο ΕΦΚΑ για τους εμβολιασμένους και στις 22 για τους μη εμβολιασμένους. Στις 5 με 6 ημέρες επιστρέφουν στη δουλειά τους για να μην τη χάσουν, κάνοντας χρήση της κανονικής αδείας τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λένε στον 984 οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων Ηρακλείου και Ρόδου. Για τους γονείς με παιδιά που νοσούν, υπενθυμίζουν πως η ειδική άδεια έχει οριστεί στις 5 ημέρες, ενώ για τις υπόλοιπες γίνεται εκ νέου χρήση της κανονικής. Η Υπηρεσία Υγείας της Σουηδίας προτείνε σήμερα Δευτέρα τη χορήγηση τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού, δηλαδή δεύτερη ενισχυτική, για όλους όσοι είναι άνω των 80 ετών, ώστε να αντιμετωπιστεί η φθήνουσα νοσία εν μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον. Η σύσταση αφορά όλους τους ανθρώπους που φιλοξενούνται σε γυροκομεία ή που λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας κατοίκων.
Τα τελευταία περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού που ίσχυαν στην Νορβηγία, μεταξύ των οποίων οι μάσκες προστασίας αλλά και η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των πολιτών καταργούνται από την κυβέρνηση παρά την αύξηση των μολύσεων από την παραλλαγή Όμικρον. Δεν είναι πλέον απαραίτητη η τήρηση αποστάσεων μεταξύ μας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Οσλό ο Πρωθυπουργός, βάζοντας την μάσκα που φορούσε στη τσέπη της ζακέτας του. Ο ίδιος εξήγησε ότι η Όμικρον δεν αποτελεί πλέον πρωτεύουσα απειλή για την πλειονότητα των ανθρώπων, διότι προκαλεί ελαφρότερες μορφές της νόσου, ενώ υπάρχει και η προστασία των εμβολίων. Στις 14 με 15.000 οι εκκρεμείς συντάξεις στην Ανατολική Κρήτη εγκαλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του να αναφέρει πως έπρεπε καθημερινά να βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας διεκδικώντας λύσεις. Αστεία και μπουρδες του ΕΦΚΑ, λέει ο Στέλιος Βοριάς, οι ανακοινώσεις περί εκαθάρισης του 90% των εκκρεμών συντάξεων πρώτου 2019. Όταν μόνο στην Ανατολική Κρήτη αυτές ξεπερνούν τις 15.000. Οι υπηρεσίες του ενίου φορέα αποδυναμώνονται από προσωπικό και οι ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται και υποφέρουν. Σημειώνει πως η Ανατολική Κρήτη παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα πανελλαδικά και πως εκτός της εκαθάρισης των συντάξεων αυξάνονται τα προβλήματα και σε άλλες υπηρεσίες του. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη στήριξη του λιανεμπορίου προχώρησαν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας αναφορά προς τους αρμόδιους υπουργούς με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Η ΟΕΣΚ προτείνει μέτρα για την μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων πριν δημιουργηθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική πίεση. Ο κλάδος μεταξύ άλλων αιτείται μη επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής για τις μικρές επιχειρήσεις και για ποσά τουλάχιστον κάτω των 30.000 ευρώ, για πάνω από ποσά και μετά τις εξαγγελίες για μείον 50% επιστροφής κλιμακωτά να μειωθούν οι επιστρεπτές πάνω από το μείον 50%, όπως και κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιδεύματος και μείον 50% του έμφυα σε πρώτη φάση με την μόνιμη κατάργησή του σαν φορός. Ράλλι ενόδου στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υπό το φόβο μιας σύραξης ή ενός θερμού επεισοδίου επί ουκρανικού εδάφους. Τα συμβόλαια μαρτίου για το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου με το άνοιγμα των συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 14% και έφτασαν και 1.000 δολάρια για 1.000 κυβικά μέτρα, πριν πέσουν στα 983 δολάρια, αύξηση 10,1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η τιμή ανά μεγαβατόρα έφτασε στα 88 ευρώ. Ανωδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, αγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent ενισχύεται σήμερα 1,8% στα 96,16 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι αύριο Τρίτη θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση του φετινού επιδόματος θέρμανσης. Μοναδική λύση στην οποία επιμένουμε είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, διεμηνύει εκτέου ο πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπολών, ο Ηρακλείου, Λυκούργος Αμόλης. Από το 1,27 έως το 1,30 ενδεικτικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο νομό Ηρακλείου. Την καταβολή της ενίσχυσης στους εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι στο μηχανισμό συνεργασία για το μήνα Ιανουάριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός των καταβολών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 14 με 18 Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει και το τελευταίο κομμάτι των δανείων που είχε λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έως τα τέλη Μαρτίου, δηλώνει στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας. Σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου προχωρά σήμερα η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών Ηρακλείου. Διαμαρτύρονται καθώς το Υπουργείο Παιδείας αφαίρεσε, ως τονίζουν, από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα σε άδεια ανατροφής αντίστοιχη με αυτή των μονίμων. 48 οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 ενημερώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Μπορούν ωστόσο να ανακαλέσουν οι εκπαιδευτικοί την αίτησή τους με καταληκτική ημερομηνία την 11η Μαρτίου, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ετούντων που ζητούν να παραιτηθούν. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες κτηνοτρόφοι των μπλόκων πανελλαδικά. Με μηχανοκίνητη πορεία τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στο κέντρο της πόλης και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, οι αγρότες στα Τρίκαλα έδωσαν σήμερα το πρωί δυναμικό στίγμα. Στα μεγάλα χωράφια, στα Χανιά, παραμένουν η παραγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Μαζικοποιούμε το κέντρο του δίκαιου αγώνα μας, που είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά τα αιτήματά μας, λένε ενδεικτικά. Αυξημένος κατά 16,5% είναι ο γενικός δείκτης τιμών νεκρών και κατά 14,3% ο δείκτης εισρών στη γεωργία και κτηνοτροφία το Δεκέμβρη του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, αλλά και στην καλύτερη οργάνωση και αισθητική αναβάθμιση των κοινών χρηστών χώρων με βασικό γνώμονα την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, προχωρά ο Δήμος Χερσονήσου. Την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Δύο Φύλων στις τοπικές κοινωνίες υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλος Μποκέας. Πρόγραμμα ελάττωση σεισμικού κινδύνου και λήψη μέτρων προστασίας σεισμικών φαινομένων στην περιφέρεια Κρήτης, στο θέμα ημερίδας που διοργανώνει για τις 25 Φεβρουαρίου η περιφέρεια. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 4 από τους 7 βασικούς κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το ιδιωτικό γυροκομείο στα Χανιά. 4 άτομα Έλληνες συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν πολεμικά τουφέκια, 2 γεμιστήρες πολεμικών τουφεκίων, πιστόλι με το γεμιστήρα του, κυνηγετικό όπλο, μαχαίρια και φυσίγγια. 1 άτομο συνελήφθη στη Χερσόνησο, καθώς φέρεται να διέθεται σπίτι του ένα πιστόλι κρότου και 99 φυσίγγια κρότου. 2 γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, κατηγορούμενοι ότι επιχείρησαν να κλέψουν από επιχειρήσεις προϊόντα αξίας 230 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν να διαθέτουν και τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Στα ΜΟΒ σήμερα, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, η Λότζια για την Παγκόσμια ημέρα επιληψίας. Πρόκειται για μια συμβολική δράση που έχει στόχο να στείλει μήνυμα κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού. Εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λότζια το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, διοργανώνεται από τον Αιματοκρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Η κρίση στην Ουκρανία και οι τρέχουσες εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της διάσκεψης υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης. Τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της Ευρωπαϊκής Ενότητας και η εξάντληση όλων των διπλωματικών μέσων και των διάβλων επικοινωνίας, ώστε να αποφευθεί η κλιμάκωση. Επανέλαβαν παράλληλα οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι μια επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή. Το Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να κληθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουκρανίας, ενώ συνιστάται να αποφεύγονται τα ταξίδια στη χώρα. Νεκροί από πυρά Ουκρανών στρατιωτών, 2 Έλληνες ομογενείς στο Γράνιντα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη γραμμή επαφή στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Από τα πυρά τραυματίστηκαν άλλοι 2. Ο Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει να μιλήσει τηλεφωνικώς με τον Ουκρανό ομολογό του, ώστε να τονιστεί εκ νέου η ανάγκη προστασίας της ελληνικής κοινότητας στην Ουκρανία. Το δημόσιο χρέος της Αλβανίας είναι το υψηλότερο στα Βαλκάνια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Μέχρι το τέλος του 2021, το επίπεδο του δημόσιου χρέους στην αλβανική οικονομία αποδεικνύεται στο 80,1% και είναι το ψηλότερο ποσοστό που αναφέρεται επίσημα στην αλβανική οικονομία ως έγινε γνωστό. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League μετά τα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 1-0 στο Καραϊσκάκη. Ο Δικέφαλος νίκησε με δυσκολία τον Ατρόμητο στη Ντούμπα με 1-0. Στην τέταρτη θέση σκαρφάλουσε και η ισοβαθμή με τον Μπας Γιάννενα ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στη Λεωφόρο τη Λαμία με 2-0. Ο Όφη που επικράτησε με 2-1 του Βόλου πλησίασε στην πρώτη εξάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε έδαφος καθώς ιτήθηκε στην έδρα του από τον Ιωνικό με 3-2. Ο Απόλλων Σμύρνης έμεινε στη Λευκή Ισοπαλία 0-0 από τον Πανετολικό. Η 23η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα στις 7.30 με το παιχνίδι Πας Γιάννενα Άρης. Παραδόθηκε το πρωί σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Θεσσαλονίκης ο 12ος φερόμενος ως εμπλεκόμενος στη δολοφονική επίθεση κατά του 19χρονου Άλκη. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ έως στους 16 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλά να είστε όλοι, καλό μεσημέρι.